Λέγαμε νωρίτερα πως οι νέοι τραγουδιστές και οι σημαντικοί νέοι τραγουδιστές τραγουδάνε πάντα τα δικά σου τραγούδια. Ξεχωρίζεις κάποιον από τους νέους τραγουδιστές? Κοιτάξτε, όλοι είναι καλοί οι τραγουδιστές αυτοί οι καινούργοι. Δεν είναι βέβαια ούτε Καζαντζίδηδες, ούτε Μπιθικότσιδες, ούτε Νταλάρας ή Αλεξίου. Αλλά στη νέα σκηνή υπάρχουν. Θες να μου πεις μερικά ονόματα από την νέα σκηνή? Ας πούμε ο Κότσιρας. Σε έπιασε, περίμενε. Και δεν είναι συνεννοημένο. Καλησπέρα κύριε Κότσιρα. Τώρα ποιο θα πιστέψει ότι όλο αυτό δεν είναι. Θέλω να δείχνετε τον κύριο Παπαδόπουλο. Λόγω τιμής, δεν έχω ιδέα. Κανένα δεν θα πιστέψει ότι δεν έχουμε συνεννοηθεί. Θέλω να πω εν τιμή ότι όλο αυτό είναι όπως ακριβώς το βλέπετε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς για την παρουσία απόψε. Είναι δική μου τιμή. Είναι δική μου τιμή κάθε φορά που έχω την τύχη, έστω και μέσω κάμερας, να βρεθώ κοντά στον πρόεδρο. Χρόνια πολλά! Να είσαι καλά, να είσαι. Αυτό το παιδί μου κάνει εντύπωση. Απ' την αρχή είχε μπει. Τώρα να πω την αλήθεια, δεν είναι στο μόνο. Όχι σε όλους μας, όχι μόνο έχει κάνει εντύπωση. Είναι στην καρδιά μας. Νομίζω ότι είναι ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής. Σπουδαίος ερμηνευτής. Αλλά εγώ δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Μου έκανε εντύπωση και. Ενώ είχε πετύχει, τον χειροκροτούσαν οι πάντες, που λέγε χιλιάδες δίσκους, ήταν στάρ, ας πούμε. Βγήκε κάποια στιγμή, διάβασα, όχι μάλλον, τον είδα εγώ σε ένα κανάλι να μιλάει και μου έκανε κατάπληξη αυτό που είπε, ότι θα ήθελα να είχα ζήσει στην εποχή του Λοΐζου, όχι για να μου έγραφε τραγούδια, αλλά για να του είχα πιάσει το χέρι. Αυτό είναι συνταρακτικό. Και εγώ δεν το ξεχνάω. Να πω κάτι εδώ. Αν ήμουνα 15 χρόνια μεγαλύτερος, θα είχα μια τεράστια ευκαιρία να είχα δει αυτή τη φοβερή παρέα που είχατε φτιάξει, να τη δω στην πράξη, να τη δω να λειτουργεί. Και μιλάω για αυτή την φοβερή παρέα που είχατε κάνει, πρόεδρε. Ξέρεις για ποιο μιλάω. Να ακούσουμε τα ονόματα, γιατί γνωστά είναι ούτως ή άλλως. Είναι οι γνωστοί ελευθεριστές, οι οποίοι φτιάξαν πολιτισμό. Μιλάμε για το Λοΐζο. Δεν μπορώ να τα πω αυτά τα ονόματα εγώ. Καλύτερα να τα πει είναι ο Λοΐζος, είναι ο Αχιλλέας ο Θεοφύλου, είναι η Χαρούλα η Αλεξίου, είναι ο Ηλίας ο Μπενέτος. Είναι ο Οδυσσέας ο Χατζόπουλος, είμαστε μια συμμορία, ο Λάλλας, μια ολόκληρη συμμορία, ο Ταγματάρχης. Να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να ρωτήσω το Γιάννη τον Κότσιρα, τα τραγούδια του, τους στίχους του τους τραγουδά συνέχεια και βλέπω το δικό σου κοινό, ειδικά στις συναυλίες, στις ζωντανές εμφανίσεις, είναι κατά βάση νεανικό, έτσι δεν είναι? Ναι. Ο τρόπος που περνάνε τα τραγούδια του ακόμα, στα παιδιά των 15, των 17, ή στους πιο νέους, είναι μοναδικός, αλλά επειδή εσύ το ζεις πάνω στη σκηνή, θέλω να μας το πεις, Γιάννη Κότσιρα. Αυτό που συμβαίνει με τους στίχους του Λευτέρη του Παπαδόπουλου είναι μοναδικό. Γεννιόνται, ξανά γεννιόνται κάθε φορά που τραγουδιούνται αυτά τα τραγούδια. Συγγνώμη που μιλάω λίγο περίεργα, απλά έχω και την επιστροφή και... Είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, γεννιόνται καινούργια τραγούδια με τις ίδιες μελωδίες, με τους ίδιους στίχους, αλλά είναι κάθε φορά καινούργια. Πέρσι μου είχε ζητήσει ο πρόεδρος να πω ένα τραγούδι του. Εγώ το λέω φέτος. Ποιο είναι αυτό? Το ξέχασε. Όχι, όχι. Είμαι λίγο συγκινημένος, να σου πω την αλήθεια μου. Λέγε, τι είναι, ποιο είναι το τραγούδι αυτό? Όλα δικά σου μάτια μου. Α, βέβαια, καλά. Μου είχε ζητήσει να το πω. Εγώ στην αρχή δεν τολμούσα, γιατί είναι ένα τεράστιο τραγούδι. Το είπα λοιπόν φέτος. Αν έρθετε να δείτε τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι, θα καταλάβετε τι σημαίνει Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είναι ωραίο τραγούδι, αλλά αυτός μου έχει δώσει και άλλες χαρές. Ήρθε το καλοκαίρι στη Μυτιλίνη και τραγούδησε. Και κάποια στιγμή σταματάει το αυτό και απευθύνεται εκεί στον κόσμο ένα
πλήθος ατελείωτο, σαν στα φύλλα κρεμόντουσαν. Αυτό ζει τη μεγάλη του επιτυχία. Και πρέπει εδώ να πω μια λέξη που είναι πολύ σοβαρή. Στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Μπιθικότσης, μιλάει γι' αυτόν με ένα τρόπο καταπληκτικό. Ο Μέγας Μπιθικότσης, παρακαλώ. Και είπε αυτός εκεί από τη σκηνή ότι αν δεν ήταν αυτός... Βέβαια υπερβολές, γιατί ήταν κι άλλοι εκτός από μένα, εγώ δεν θα ήμουν τώρα εδώ να τραγουδάω. Αλλά είχε τόσο μεγάλη συγκίνηση που δίπλα μου ήταν ένας υφυπουργός, ο Λάζαρος, ο Λωτίδης, ο οποίος βούρκωσε. Έτσι έγινε. Είναι έτσι όπως τα λέω. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εγώ θα πω πάντως, βλέποντας τη συγκίνηση του Γιάννη Κότσιρα, ότι είναι ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης. Μα ασφαλώς. Και οφείλουμε να το πούμε. Είναι σημαντικό ότι ο Γιάννης Κότσιρας είναι σε αυτή τη γενιά και καταφέρει να κρατάει αυτά τα χαρακτηριστικά με αυτές τις ικανότητες και ίσως την ποιότητα του χαρακτήρα του τη δείχνει αυτή. Και δεν μπαίνω πια στο καλλιτεχνικό, φεύγω από αυτό. Αυτή η συγκίνηση που έχει. Δηλαδή τον νιώθω ότι είναι. Είναι. Διότι ξέρει ότι ο πρόεδρος είναι και λίγο τραμπούκος. Εγώ οφείλω να πω ότι τον πρόεδρο τον αγάπησα πολύ περισσότερο όταν τον γνώρισα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος πηγαίος. Το crash test το πέρασες κι εσύ στην αρχή με τον λίγο Τσαμπουκά. Όχι απλώς crash test. Ήταν φοβερό αυτό που μου είπε. Για πες το. Τίποτα. Κανονικά μου όρμηξε. Ναι. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι ορμάει πραγματικά σε αυτούς που αγαπάει. Αλλά ότι ψαρώνει, ψαρώνει τον άλλον τον... Ναι. Αλλά όταν τον γνωρίσεις, τον αγαπάς πραγματικά για αυτό που είναι, γιατί μιλάμε για τον μεγαλύτερο στιχουργό, για τον μεγάλο τον Παπαδόπουλο. Για μένα ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ένα πουλί, ένα θαλασσοπούλι, το οποίο έχει περάσει από Μυτιλίνη, από τη Θράκη, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα και έχει μεταφέρει όλες αυτές τις μυρωδιές από όλα αυτά τα μέρη στους στίχους του για να τους κουβαλάμε εμείς οι νεότεροι στον 21ο αιώνα. Και να ζούμε εμείς πολύ καλά ακούγοντας αυτούς τους στίχους και αυτούς τους τραγουδιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κότσιρα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Γιάννη, σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Και θα έρθω να σε ακούσω. Αυτό το όλα δικά σου μάτια μου νομίζω ότι το χρωστάτε να πάτε να το ακούσετε. Το έχεις ακούσει εσύ? Δεν έχω πάει. Όχι. Αλλά θα έρθω να σε ακούσω εκεί. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη, γεια σου. Καλά. Καλό βράδυ. Χρόνια πολλά, πρόεδρε. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια ανάσα.